Φόρτιμης απέδωσαν στους ηρωικούς πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 μέλη της Ένωσης Κυπρίων Ομού Αχαΐας, αλλά και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της Πάτρας. Το πρωί της Κυριακής στελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγία Σοφία σε κλίμα συγκίνησης. Ύστερα λοιπόν από 49 χρόνια στην Κύπρο με την τουρκική βία εισβολή του ξένου καταρτητή τελούμε χρέος ιερό, μνημόσυνο ιερό. Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή βασανίστηκαν. Αμυνόμενοι των πάντων εδαφών κατά το πραξικόπημα και την εισβολή του 1984. Σήμερα χιλιάδες ζουν με τον καθημερινό πόνο των τραυματικών αναμνήσεων. Ακολούθησε εκατόντες στεφάνους στο μνημείο στην πλατεία αγωνιστών με εκπροσώπους θεσμών να δίνουν το παρόν. Τιμούμε τους ήρωες, τιμούμε τους αγωνιστές, είτε ήταν Κύπροι είτε ήταν Αχαιοί και έπεσαν στην Κύπρο και θυμόμαστε τις πράξεις τους και συνεχίζουμε στο δικό τους αγώνα για μια ελεύθερη Κύπρο. Είναι περίπου 50 χρόνια που ο κυπριακός ελληνισμός και ο ελληνισμός αγωνίζεται για την δίκαιη λύση του Κυπριακού, η οποία είναι η μονομία, η λύση του σύμφωνα με τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Μην ξεχνάμε ότι ο Ατήλας 1 και ο Ατήλας 2 δεν έγιναν μόνοι τους. Υπήρχε το πραξικόπημα της Χούντας των Συνταγματαρχών, όπου έφερε αυτή την εισβολή. Και μνήμης για όλους τους πεσόντες που πέσαν για τη μαρτυρική Κύπρο μας. Ένα πρόβλημα που είναι χρόνια άλυτο και κάποια στιγμή πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν. 49 χρόνια μετά και δικαίωση δεν έχει υπάρξει. Υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι. Από την τουρκική εισβολή συμπληρώθηκαν 49 χρόνια που έμελαν να σφραγίσει για πάντα το μέλλον της Κύπρου. Εκδηλώσεις μνήμης για την μαύρη επέτειο της απόβασης των Τούρκων στις 20 Ιουλίου του 1974 πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.